9 εβδομάδες διαδηλώσεων για τα κίτρινα γυλαίκα στη Γαλλία. Οι αρχές κάνουν λόγο για βαρύ κόστος από τις κινητοποιήσεις που συγκλονίζουν τη χώρα. Σύμφωνα με τη Γαλλική Στατιστική Αρχή, η οικονομία θα αναπτυχθεί μόλις κατά 0,2% το τελευταίο τρίμηνο του έτους, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα. Οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία του Παρισιού μειώθηκαν κατά 3% το Δεκέμβριο, ενώ αρκετές ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής, το κόστος των οποίων αγγίζει τα 15 εκατομμύρια ευρώ, είχε και η Air France. Η αλυσίδα καταστημάτων Fnac κάνει λόγο για απώλειες 45 εκατομμυρίων ευρώ το ίδιο διάστημα. Εκτός από το πλήγμα στην τουριστική βιομηχανία και την εμπορική κίνηση, ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε πως κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων έχει καταστραφεί και το 60% των καμερών διαχείρισης κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα. Ο φορέας που εκπροσωπεί τα εμπορικά κέντρα στη Γαλλία ανακοίνωσε μείωση του τζίρου κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρυσι το Δεκέμβριο.